του ενός ή του άλλου, όχι γιατί δεν φταίνει και οι δύο ή γιατί κάτι έγινε, γιατί όλα τα ζυγαριά είναι διαφορετικά, έτσι. Όλα είναι διαφορετικά, αλλά όλα ξεκινάνε με το ίδιο πρόβλημα, είναι ανάμεσα στο ίδιο το ζευγάρι. Ναι, εγώ είμαι πρώτος που σε πήρα τηλέφωνο πριν χρόνια, τουλάχιστον τηλεφωνικά, λέμε και καμία χαζομάρα καμιά φορά. Και σε έχω ρωτήσει. Δεν λέμε καμία χαζομάρα, εμείς να λέμε αλήθειες τώρα. Ναι. Μισό λεπτάκι. Εγώ πρώτα σου έστειλε ένα μήνυμα όταν πραγματικά σε είδα στα δικά μου μάτια ο άνθρωπος που ήξερα και ήταν ένας άνθρωπος δυνατός. Το δυνατός δεν έχει να κάνει με τα οικονομικά του. Για μένα η δύναμη σε έναν άνθρωπο έχει να κάνει με τον ίδιο τον εαυτό, με αυτό που βγάζει και αυτό που δείχνει. Ήσουν ένας άνθρωπος λοιπόν που είχες απόλυτη κυριαρχία τη ζωή σου, του εαυτού σου, τη οικογένειά σου. Ένας άνθρωπος που στα μάτια μου ήταν πολύ δυνατός. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να μην μιλάμε, που μπορεί να είχα δημώσει πάρα πολύ μαζί του. Πάρα πολύ. Άλλο κομμάτι αυτό. Τον βλέπω να καταραίει και να το παραδέχεται και να λέει ότι αυτά που είπες εσύ, εμένα, όπως και να αισθανόμουν μέχρι εκείνη τη στιγμή, είναι αδύνατο να με πιάσει, γιατί είμαι άνθρωπος, κανονικός. Ναι. Είσαι όμως και ένας Σκορπιός, ο οποίος. Εγώ λοιπόν σου έστειλα μήνυμα. Εσύ και... ήταν το πρώτο. Εγώ έστειλα μήνυμα. Μετά τα υπόλοιπα τα έστειλα εγώ. Για να σου πω ακριβώς αυτό που αισθάνομαι και αυτά που ήθελα να σου πω γραπτός. Αυτό δεν σήμαινε όμως ότι ήθελα να αλλάξει κάτι και ξαφνικά ξαναγίναμε φίλοι. Το μέτρησα, γνωριζόμαστε 23 χρόνια. Ναι. Και η παρέα μας ξεκίνησε πιο πολύ εξαιτία σου παρά εξαιτία του Γιάννη, παρότι και το Γιάννη τον ήξερα καμιά 25 χρόνια. Δηλαδή πιο πολύ εγώ και εσύ ήμασταν φίλοι παρά ο Γιάννης με την Τζέννη. Ναι, αλλά εσύ σου θυμίζω ότι λοιπόν, έλεγες όμως τότε που χώρισε. Εμένα φίλος μου είναι ο Γιάννης. Εγώ με την Ελένη δεν την ήξερα. Ναι, και δεν με ήξερες. Αλλά όχι δημοσίως. Εμείς μιλάγαμε από πριν. Όχι δημοσίως. Αφού εγώ ερχόμουν στα παιδιά, έκανα εξώφυλλα. Μεταξύ μας, ναι. Να πούμε κάτι άλλο. Ότι το τηλέφωνό σου δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Όταν ήθελα κάτι, την Τζέννη έπαιρνα. Ήταν κλείναμε ένα τραπέζι, ένα αυτό, ένα ναι, αυτό. Ρε, παιδί, εγώ μιλάγα με την Τζέννη. Η παρέα ήταν κάπως με αυτόν τον τρόπο. Η παρέα ήταν γιατί ήμασταν οι πιο τρελοί της παρέας που κάναμε πλάκα. Αυτό ήταν. Ήμασταν τρελοί της παρέας μέχρι ενός ορίου. Δηλαδή θέλω να πω, ήμασταν τρελοί της παρέας μέχρι την ώρα που τρώγαμε. Μετά εσύ. Κοιμόμουνα. Κάτι σε βάλαγε στο κεφάλι και κοιμόσουνα. Πάντα. Αυτό είναι ένα πράγμα. Το είδατε μετά και εσείς όταν μπήκατε στα πρωινά. Ότι άμα πρέπει να ξυπνήσεις 6, δεν μπορεί να μείνει στάσεις 11. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Ένα καναπέ συγκεκριμένο σπίτι μου, ο οποίος πήγαινε εκεί και θυμάμαι τα σχόλια των ανδρών κυρίως που ήταν. Και έλεγαν, ανδρών, καλέ, τόσο κόσμο καλό σου. Ναι, αλλά μου λέγανε όλοι, βλέπα να κοιμάμαι. Να κοιμάσαι, αλλά οι άντρες όλοι, κοίτα τις 6 που κοιμάται. Άσε μας, μωρέ. Μα την Παναγία. Άσε μας, μωρέ, τώρα. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Δηλαδή έχεις ένα αθώο. Αυτό λοιπόν το γυναικείο που είσαι εσύ, εσύ έχεις ένα πολύ γυναικείο. Από τη μια μεριά είσαι Σκορπιός, τσακ, dead. Από την άλλη μεριά είσαι δημιουργική γυναίκα, δουλεύεις σαν σκύλος, είσαι οικονομολόγος, είσαι. Όλα τα πάντα είσαι. Εγώ σου βγάζω καπέλο, δηλαδή. Ναι. Είσαι μάνατζερ του εαυτού σου. Έχεις πει και 15 όλα αυτά, χρόνια πριν. Όλα αυτά. Και είμαι ο πρώτος που έγραψε, αν νομίζετε εσείς ότι είναι μεγάλη χαζή, το θυμάστε αυτό. Λέγανε ότι λέει χαζομάρα, σας έχει πάρει ψηλό γαζί και σας δουλεύει.